Είδαμε. Ε? Για να μου πείτε εσείς πώς σας φάνηκε, όχι εγώ να σας πω πώς σας φάνηκε. Μισό λεπτάκι, συνάδελφε. Ναι, ναι. Συνάδελφε, κόβεις το πλάνο και ναι, ναι, ναι. Βάλε το χέρι σου από πίσω. Από εδώ θα δω. Είστε στο πλάνο, θες τίποτα. Γιατί δεν κατάμε παιδιά όλοι, να κατάσεις ένα σωτονικό θα μην αφούμε γενικώς, πιο εύκολο. Να πάτε στο πόμπι, για να μην είμαστε όλοι πάνω. Λίγο αριστερά είναι εύκολο. Και ο σύζυγός μου να μας πει πολύ, πώς φάνηκε. Αν σας είναι εύκολο λίγο αριστερά. Αν επιθυμεί γιατί όχι, λίγο. Το επιθυμείτε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θα το έχω εγώ, μη στεφέρεις. Ναι, ναι, καλώς. Είστε όλοι έτοιμοι. Όμως θα αρχίσουν να φοβιέσαι. Αν καταλάβαμε έτσι πώς βγήκατε, πάει να πει ότι διασκεδάσετε πάρα πολύ μέσα. Διασκέδασε ο κόσμος, αυτό έχει σημασία. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι μέρος αυτής της παράστασης, είναι το παιδί μου, οπότε μπορεί και να μην είμαι αντικειμενική. Σημασία έχει τι είπε ο κόσμος, μικρή και μεγάλη. Και νομίζω ότι είχαν σηκωθεί όρθιοι, άρα μάλλον καλά τα πήγαμε. Σε μια εποχή δύσκολη που χρειάζονται αυτές έτσι οι δημοτικές ανέσεις να διασκεδάζει ο κόσμος. Να παίρνουν τα παιδιά χαρά. Πήρανε παιδιά χαρά και σε κάθε παράσταση θα φιλοξενούμε φίλους μου, φίλους μας που διαβιούν ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα και ξενώνες. Σήμερα είχαμε κοντά μας τα παιδικά χωριά ΣΟΣ με πολύ 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 αγαπημένους μικρούς μας φίλους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και σε κάθε παράσταση θα φροντίσουμε να έχουμε τέτοιους φίλους. Εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι τι σας ενέπνευσε και τι θέλετε να δώσετε με αυτή την παράσταση στα παιδιά, ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε. Χαράς, αισιοδοξίας και να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Όσες δυσκολίες και αν προκύπτουν, κάτι καλό στο τέλος θα συμβεί.